Την εμφάνιση, την άνεση, το συνέστημα γίνεται πιο λειτουργικό για τον κόσμο του τριφυλιού. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος παρουσίασε τα σχέδια για την ανακαίνιση της λεωφόρου με παρόντες αρκετούς παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του ποδοσφαιρικού τμήματος. Το εγχείρημα στηρίζει βέβαια και ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός. Όλοι μας θα βάλουμε πλάτη. Τα έργα θα ξεκινήσουν αμέσως μετά τα play-off. Θα φτιάξουμε τις σουίτες. Τις καινούργιες σουίτες. Σημειωτέων έχουμε περίπου μαζέψει ήδη 1 εκατομμύριο ευρώ από φίλους του Παναθηναϊκού οι οποίοι θα πάρουν αυτές τις σουίτες. Σαφώς ο σκοπός μας είναι να μαζέψουμε χρήματα όσο περισσότερα μπορούμε. Σαφώς θα βάλουμε όλοι χρήματα όσα περισσότερα μπορούμε για να φτιάξουμε το γήπεδό μας. Και θα ανακαινήσουμε και το ιστορικό του γήπεδου. Ο Παναθηναϊκός παίρνει μια στρατηγική απόφαση. Εμείς, σαν ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, αυτή η διοίκηση τουλάχιστον το έχει πει από την πρώτη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να μείνει στη λεωφόρο. Και αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται. Ο Παναθηναϊκός θέτει ως στόχο του να μείνει για πολλά χρόνια ακόμα στη λεωφόρο. Το όραμα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού προσβλέπει σε ένα αναβαθμισμένο ποιοτικά Απόστολος Νικολαίδης. Και σύνθημα της πράσινης καμπάνιας είναι «Ελάτε να φτιάξουμε μαζί τη νέα λεωφόρο». Ουσιαστικά σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια αντίστοιχη πρόκληση που είναι το κάλεσμά μας προς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού εντός και εκτός Ελλάδας για να στηρίξουν το νέο μας όραμα για την επόμενη μέρα. Είναι κάτι στο οποίο θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλοι μπορούμε να βάλουμε πλάτη και όλοι μπορούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας για να γίνει πραγματικότητα. Ένα τέτοιο σωματείο όπως ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί παρά να διατηρήσει το γήπεδό του και να το ανακαινήσει με τις απαιτήσεις τις σύγχρονες ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου. Ο κάθε φύλαθλος του Παναθηναϊκού μπορεί να γίνει χορηγός της ανακαίνησης, συνεισφέροντας οικονομικά για τη νέα λεωφόρο, επιλέγοντας ένα ανταποδοτικό πακέτο, υπάρχουν για όλα τα βαλάντια, ενώ σε συγκεκριμένες κατηγορίες οι φίλοι του Παναθηναϊκού παίρνουν το διαρκείας με ένα μικρό, έξτρα και ελάχιστο ποσό ως χορηγία στο νέο γήπεδο με ανταποδοτικά ωφέλη. Όπως για παράδειγμα αυτό της ορματοδοσίας στη θέση που θα καθίσουν. Ναι, για μας σαν παίκτες και για μένα προσωπικά είναι πάρα πολύ όμορφο το να μπω σε ένα τέτοιο στάδιο όπως αυτό, να μπορέσουμε να γράψουμε ακόμα μια ιστορία, μεγαλύτερη ακόμα αν γίνεται από αυτήν που έχει ήδη γραφτεί στο γήπεδο αυτό. Οι εργασίες θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι του 2016, η δεύτερη το καλοκαίρι του 2017. Το κόστος θα ανέρθει στα 10 με 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στις 20.000 θα φτάσει η χωρητικότητα του Απόστολος Νικολαίδης.